Τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα θα παραμείνει σε περιορισμό σε ξενοδοχείο στη Μελβούρνη ο Νόβακ Τζόκοβιτς, καθώς εκείνη την ημέρα θα εκδικαστεί η έφεση που έχει ασκήσει για την ακύρωση της βίζας του. Ο δικαστής τόνισε ότι δεν θα βιαστεί να αποφασίσει όπως τον προέτρεψε η Ομοσπονδία Τένις Αυστραλίας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν πρόκειται η ουρά να κουνάει τον σκύλο. Υπόκειται στους ίδιους κανόνες με όλους. Θέλω να τονίσω ότι στο τέλος της ημέρας είναι ευθύνη του ταξιδιώτη. Ο ταξιδιώτης πρέπει να μπορεί να επιβεβαιώσει και να αποδείξει ότι μπορεί να μπει στη χώρα τηρώντας την νομοθεσία μας. Κάποιοι λίγοι οπαδοί του Νόβακ Τζόκοβιτς συγκεντρώθηκαν έξω από το ξενοδοχείο απομόνωση, το οποίο φιλοξενεί και αιτούνται σε άσυλο. Ζητούν να του επιτραπεί άμεσα να μπει στη χώρα και να αγωνιστεί. Γιατί δεν του είπαν κάτι πριν έρθει στην Αυστραλία και το λένε τώρα? Έχω πολλές απορίες. Άντριου και Σκοτ, τι κάνετε? Είμαι περήφανη που είμαι Αυστραλή. Είμαι εδώ σχεδόν 26 χρόνια. Αγαπώ την Αυστραλία, αλλά αυτό που κάνουν τώρα οι πολιτικοί είναι ντροπιαστικό. Είμαι εδώ εκ μέρους αυτών που μάχονται για την ελευθερία είτε των προσφύγων, είτε του Νόβακ, είτε όλων των πολιτών. Αυτά τα περιοριστικά μέτρα έχουν κουράσει όλο τον κόσμο. Θέλουμε ελευθερία. Στην τελική είναι δικό μας το σώμα, δική μας και η επιλογή. Την ίδια στιγμή ο πατέρας του Τζόκοβιτς λέει ότι ο γιος του είναι ένας σύγχρονος Σπάρτακος που υποστηρίζει την ελευθερία και αγωνίζεται για τους φτωχούς. Και όλα αυτά την ώρα που η Αυστραλία απειλούν με μποϊκοτάζ στο Australian Open λόγω του ότι είχε επιτρέψει στον Τζόκοβιτς να συμμετάσχει, αν και ανεμβολίαστος.